انت اروح انت اروح انت ابو خالد هي بلدت من αυτή τη στιγμή και κάνω. Ποια είναι η εικόνα? Με την καταλαχτώδη βροχή στην πλατεία βρέχω από μητέρες, μικρά παιδιά, μωρά και νομίζω ότι κάναμε το αυτονόητο. Ανοίξαμε την πλατεία και ζήτησα να μπει ο κόσμος μέσα να μην βρέχεται και αυτό έγινε. Όπως βλέπετε, εντάξει, έχει καταληφθεί η νομαρχία. Τουλάχιστον γλιτώσανε την πόρα και τα λοιπά και προσπαθούμε αυτή την ώρα να βρούμε χώρους για να έχουμε κανονίσει, θα ανοίξει το κλειστό στο ναυτικό όμιλο, θα μεταφέρουμε έτσι για να είναι οι συνθήκες διαβίωσης τη νύχτα πιο ανθρώπινες, θα τους μεταφέρουμε τώρα με λεωφορεία στο κλειστό. Στο κλειστό και εντάξει, θα ασχοληθούμε και βέβαια με την σύντησή τους στο μέτρο του δυνατού. Άλλοι χώροι. Έχει ανοίξει το εργατικό κέντρο, ναι. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα καλύψουμε, εντάξει, όλοι οι άλλοι χώροι έχουν καταληφθεί, οι σκηνές είναι γεμάτες, θα ανοίξει βέβαια το κλειστό και νομίζω ότι εκεί παίρνει πάρα πολύ κόσμο και νομίζω θα καλυφθεί, ας πούμε, απόψε. Τι θα γίνει αυτό? Η δύσκολη βραδιά τώρα σε 10 λεπτά θα αρχίσει η μετακίνηση. Εδώ βλέπουμε τον κόσμο ο οποίος φεύγει από τον κήπο. Και τώρα τα λεωφορεία είναι δύσκολο. Μάλλον τους βλέπω με τα πόδια να πηγαίνουν στο κλειστό. Λοιπόν, να περιμένουμε. Πού θα πάνε στο κλειστό γυμναστήριο? Στο κλειστό. Λοιπόν, είναι όλος αυτός ο κόσμος.
Ορίστε κύριε. Ωραία, θα πούμε μπροστά και θα πάμε. Λοιπόν, αυτές είναι οι εικόνες που καταγράφουμε το βράδυ στην πλατεία κοντά ο πλαστήρα. Όλοι αυτοί περιμένουν την αστυνομία για να οδηγηθούν στο Χριστό Γυμναστήριο και ενδεχομένως αν χρειαστεί να ανοίξει και το γήπεδο του ΒΑΟΛ. Έκτακτα μέτρα τα οποία παίρνει ο νομάρχης γιατί τα πράγματα έχουν ξεφύγει εντελώς. Δεν γίνεται κάτι διαφορετικό. Αντώνη, ορίστε. Καλά είσαι. Καλά. Αυτή είναι η εικόνα η οποία καταγράφεται το βράδυ. Ελείψη 100, το οποίο κάπου αλλού είναι, με εντολή του νομάρχη το κάνει το 100 η αλήθεια. Πίσω είναι ο κόσμος ο οποίος ακολουθεί για να πάμε στο κλειστό γυμναστήριο. Στο κλειστό. Αυτοί ήδη έχουν μεταφερθεί από το αυτοκίνητο του Γιάννη Αργυρούδη που τους έλεγα προηγουμένως με τη Γιούλα. Οπ. Και Βάσε, μπατσιά. Πες ότι είναι βαμμένα, Γιούλα. Η πιο πολύ είναι η Αφγανή αυτή εδώ. Η οποία θα πάνε στις κερκίδες. Δεν το καταλαβαίνουν τώρα, είναι παμένα από εκεί. Έχουνε κάτσει λέξεις να παρακολουθήσουν το θέατρο. Η αγώνα. Τέλος πάντων. Οι καημένοι μες στον πόνο τους. Λοιπόν, αυτές είναι οι εικόνες. Καταλάβονται στο κλειστό γυμναστήριο, το οποίο θα φιλοξενήσει το βράδυ αυτούς τους ανθρώπους να μην βρέχονται. Για κακή τους τύχη βέβαια οι κερκίδες από εδώ είναι βαμμένες και δεν μπορούν να... αλλά μάλλον τους βλέπω να κάνουν στρωματσάδα εδώ. Είναι πειθαρχημένοι δηλαδή, δεν είναι... Ξημερώματα Πέμπτης και παρά το γεγονός ότι άνοιξε τα γραφεία της η νομαρχία, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κοιμήθηκαν στο ύπαιθρο μέσα στη βροχή, μέσα αυτό το χαμό. Επαναλαμβάνω, οι εικόνες είναι γυρισμένες ξημερώματα. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι πρόκειται για ανθρώπους πληροτράχυλους, ιδίως Αφγανούς. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν είναι άνθρωποι. Θέλω να πω ότι πολλές φορές οι συνθήκες που ζουν δεν είναι και οι καλύτερες. Βάση περιπτώσει, παρότι κάναμε μεγάλη προσπάθεια να ανοίξουμε τα πάντα
αυτές οι εικόνες δεν τιμούν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Ανεξάρτητα αν επαναλαμβάνω αυτοί οι άνθρωποι είναι σκληροτράχυλοι. Περιττώ να σας πω ότι το αγιάζει, περουνιάζει τα κόκαλα, έτσι. Το ίδιο συμβαίνει σε όλο το μήκος της πλατείας. Όπου υπάρχει γωνιά για να απαγιάσει κανείς, όπως εδώ αυτή η εικόνα. Επαναλαμβάνω, εικόνες είναι τραβηγμένες ξημερώματα. Στο γυμναστήριο ξημερώματα. Χθες πραγματοποιήσαμε ρεπορτάζ εδώ, την ώρα της μεταφοράς των προσφύγων από τον κήπο σε αυτό το χώρο. Τώρα θα καταγράψουμε τις εικόνες που επικρατούν μέσα στο κλειστό γυμναστήριο, ενώ υπάρχουν άνθρωποι που και εδώ έχουν επιλέξει να κοιμούνται έξω. Έχει βέβαια αυτή την εξήγησή του, θα πούμε μετά αν προλάβουμε. Χθες για παράδειγμα θα πούμε τώρα, ένας εκπρόσωπος εκεί των προσφύγων από το Αφγανιστάν υπέβαλε στη Γιούλη την Αργυρούδη, η οποία βοήθαγε εδώ, το αίτημα μέσα στο κλειστό να είναι χώρια για ανήπεντρες γυναίκες και χώρια για παντρεμένες. Έχουν τα δικά της προβλήματα που έχουν με τη θρησκεία σχέση κλπ. Αυτή είναι η εικόνα. Ευτυχώς είχε ανοίξει η καρτίνα και μπορούν να πίνουν ένα καφέ για να βάλουν τα κινητά τους και κοιτάξτε, ανατριχιάζει κανείς. Κοιτάξτε ποια είναι η εικόνα. Δεν μιλάω του κλειστού γυμναστηρίου σήμερα. Έτσι. Εκατοντάδες άνθρωποι οι οποίοι έχουν πιάσει την κάθε γωνιά και κοιμούνται στην κυριολεξία παστωμένοι ο ένας πάνω στον άλλον. Σε κάποιο σημείο είναι και εκείνο το οποίο είπα εγώ, τώρα που να διακρίνω. Αλλά επαναλαμβάνω, ζήτησα να βρω το διαχωρισμό. Κελκίδες έγιναν κρεβάτια. Αυτούς τους ανέστιους ανθρώπους. Και το κλειστό το οποίο είχε γνωρίσει δόξες αθλητικές έμελε να γνωρίσει και αυτό στην ιστορία του.